Κυρίε και κύριοι φίλε και φίλοι, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, καλώ ορίσατε στο Ευζήν, εδώ στι γνωστέ, πασίγνωστε μέσω του ψηφιακού σήματο πλέον και κυρίω στην Συμπρωτεύουσα, στι ε, τηλεοπτικές επάλξεις τη Δίων Τηλεόραση, μια αγαπημένη συχνότητα στην καθημερινή μα εκτό Σαββατοκύριακου παρουσία, πιστή στο ραντεβού μα. Εδώ είμαστε λοιπόν, και σήμερα, 12η του. Μάρτιο του 2014, σωτήριον έτο εκ των πραγμάτων, φαντάζομαι ότι το βιώνετε. Έτσι, δεν φαντάζομαι να υπάρχουν κάποιε ενστάσει ότι δεν πρόκειται για σωτήριον έτο. Θα ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, αφού έχουμε και έναν τεράστιο σύμμαχο, τον υπέρλαμπρο ήλιο πάνω από τα κεφάλια μα, κυρίω σε επίπεδο κεντρική Μακεδονία. Με πλήρη διάθεση, η μηχανή έτσι κι αλλιώ είναι στο full για να Υπηρετήσουμε τη δική σα ενημέρωση, η οποία σήμερα θα έχει να κάνει με την παρουσία ενό προσώπου που ανέλαβε έναν, θα έλεγα, μέγιστο ρόλο, αυτόν του υποψηφίου, σε έναν Δήμο ο οποίο κυριαρχεί στην ευρύτερη εμπειρία, πρόκειται για το Δήμο Κατερίνη. Είναι ένα γνωστό, θα έλεγα, γνωστότατο σε επίπεδο πάντα κεντρική Μακεδονία πρόσωπο, κυρίω με την μέχρι τώρα επαγγελματική του εμπλοκή. Με την τηλεόραση. Είναι δηλαδή κατά συνέπεια ένα συνάδελφο. Πρόκειται για τον αγαπητό Χρήστο Γιανούλη, υποψήφιο δήμαρχο Κατερίνη για τι επικείμενε εκλογέ. Τον καλωσορίζω με μεγάλη μου χαρά στο στούντιο, στην εκπομπή. Θα είμαστε για μια ώρα κοντά. Παρακολουθήστε. Θα τεθούν ερωτήματα. Μάλλον θα γίνει μια κουβέντα για να μην το θέσουμε σε επίπεδο συνέντευξη. Εξάλλου δεν το συνηθίζουμε αυτό. Μια κουβέντα που θα στοιχειοθετήσει ένα καλύτερο γνωστικό επίπεδο σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποψηφιότητες, με την ποιότητά τους, με όσα τέλο πάντων είναι εκείνα που μας αφορούν. Ή θα έπρεπε να μας αφορούν. Αγαπητέ μου Χρήστο, καλώς το Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, που έχει και μια ιδιαίτερη φόρτιση, γιατί γίνεται σε έναν χώρο που υπηρέτησα. Έτσι. Η ιδίων τηλεόραση ήταν, αν θέλεις, και το πρώτο ε, τηλεοπτικό εγχείρημα στη ζωή μου και έχω μια ιδιαίτερη σχέση, η οποία δεν μπορεί να αφήσει ανέπαφη αυτή την κουβέντα. Πόσα χρόνια ήσουν εδώ, πριν μάλλον πόσα χρόνια ήσουν εδώ. Στο, στην τηλεόραση, στη Δίον τηλεόραση, ξεκίνησα το 1995, Μάλιστα. μέχρι το 1998-99, αν δεν κάνω λάθος. Από ιδρύσεως ουσιαστικά. Από ιδρύσεως σχεδόν. Ναι. Ε, και μετά μετα, μεταπίδησα στην ερμή τηλεόραση, όπου από εκεί πλέον, Αναχώρησα για την ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη. Για την ΕΡΤΡΙΑ. μάλιστα. Από την οποία επίση αποχώρησε. Δεν γιατί... αποχώρησα, μα αποχώρησαν. Ναι. Και επειδή συμπληρώνουμε χθες, συμπληρώσαμε χθε εννιά μήνε, ε, υπάρχει επίση μια ιδιαίτερη σχέση με αυτέ τι ημερομηνίε. Είναι εννιά μήνε όπου η ελληνική κοινωνία ζει, αναπνέει με έναν δημόσιο διάλογο που η ΕΡΤ λείπει. Που η ΕΡΤ λείπει. Και λείπει ω συστατικό στοιχείο τη δημοκρατία. Όχι ω θέση εργασία για 2.500 ανθρώπους που πετάχτηκαν με μια λογική του σκυλιού στον δρόμο. Ναι. Αυτό που χαρακτηρίσαμε και όχι άδικα φαντάζομαι, το μόρφωμα, το υποκατάστατο, τι σου λέει. Τίποτα. Απολύτως. Γιατί δεν σου λέει τίποτα. Εάν, εάν εκτιμήσουμε... Και μενα ότι... δεν μου λέει τίποτα, αλλά θέλω να ακούσω εσένα. Αν εκτιμήσουμε, Ευγέννη, ότι σήμερα βλέπει το φως της δημοσιότητας μία πρώτη έρευνα για πλαστά πιστοποιητικά, περίπου 30-40 ανθρώπων, βάσει των οποίων διεκδικήθηκαν αυτές οι θέσεις, εάν καταλάβουμε τι σημαίνει συνέντευξη και αξιολόγηση από μια ομάδα α, ειδικών που ειδικεύονται στο να μην έχουν ειδίκευση, μπορεί να καταλάβει κανείς τι σημαίνει. Το κλείσιμο της ΕΡΤ, θα το ξαναπώ, ήταν μια προσπάθεια να απενοχοποιηθεί ένα σύστημα, τη συγκεκριμένη στιγμή, που είχε τις βαρύτατες ευθύνες για την κατάντια του συνόλου της χώρας. Και αυτό σε μικρογραφία το βλέπουμε και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυτοδιοίκηση. Τι θέλω να πω με λίγα λόγια. Και αυτό είναι και η, εφορμή, η αφορμή η ένταση της έντασης της σχέσης μου με την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Δεν γίνεται ε, αυτοί που ασελγούσαν επί χρόνια πάνω στην ζωή των Ελλήνων, αυτοί που είχαν την πελατειακή σχέση ως κυρίαρχο εργαλείο για την διεκπαιρέωση της εξουσίας, σήμερα να εμφανίζονται ως σωτήρες ή άνθρωποι που θα ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο για να απαλλάξουν τη χώρα από αυτές τις παθογένειες, τη χώρα, τον τόπο, τη γειτονιά, την πόλη. Ο άλλο δρόμο που χαράζουμε εμεί μέσα από την αυτοδιοίκηση θέλει κυρίω να συμβάλλει στην καθημερινότητα, στη ζωή του παρόντο και στη ζωή του μέλλοντο. Γιατί μα έχουν οθήσει να θεωρούμε τα αυτονόητα ω υψηλά επιτεύγματα και αυτό που πρέπει να διαμορφώσουμε για τη ζωή και το μέλλον μα, κάτι ω ουτοπία. Εμεί αυτό διαφωνούμε και λέμε ότι υπάρχει και άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο για τη ζωή μα, άλλο δρόμο για το παρόν και άλλο δρόμο και για το μέλλον μα. Ωραία, λοιπόν, έτσι κι αλλιώ. Η κουβέντα μα Είναι όλα μια δεξαμενή. Σωστά, πολύ σωστά. Θέλω εδώ δημόσια να ομολογήσω, καταθέτοντα ότι εκ των πραγμάτων θεωρώ ότι ο Χρήσο Γιανούληση είναι ποιοτικότατο, κυρίω στα κατεμέ πρωτεύοντα, στα έχοντα σχέση με την χρήση μια γλώσσα που και αυτή πεθαίνει σιγά-σιγά. Βλέπει Πώ προσπαθώ να συνδέσω Ευγένη, συνθέσω το τέλειο όρο. Έχει γιατί... δίκιο, η γλώσσα είναι εργαλείο. Ναι. Αυτό που οδηγεί τα πράγματα είναι η ψυχή και η θέληση. Φυσικά, φυσικά. Η γλώσσα είναι το εργαλείο, όχι για να παραπλανήσουμε. Εδώ ζούμε την πλάνη ε, των παρελκυστικών διλημάτων, των τεχνητών διλημάτων, των χιδαίων διλημάτων. Η γλώσσα βοηθάει να εκφράσουμε αυτό που νιώθουμε. Και αυτό που νιώθω εγώ σήμερα είναι ότι δεν έρχομαι να υποκριθώ τον υποψήφιο. Δεν έρχομαι ο σωτήρας. Δεν έρχομαι ως ένας ματαιόδοξος άνθρωπος που από τη δημοσιογραφία και την ιδιαίτερα προβεβλημένη δουλειά του θέλει να βρει ένα καλό απάνεμο λιμάνι για να συνεχίσει να καλύπτει τη ματοδοξία του. Θέλω πραγματικά να αλλάξουμε τη ζωή μας. Την ζωή μου, τη ζωή σου, τη ζωή όλων, χωρίς να υποκρινόμαστε κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Έχουμε δικαίωμα, έχουμε υποχρέωση. Υπάρχει και μια έννοια. Έχουμε χρέος έχουμε χρέο ακόμα και αν το αποτέλεσμα θα υποθηκευθεί από την ειλικρίνεια και την σκληρότητα αυτών που λέμε, ακόμα και αν δεν καταφέρουμε ε, να κερδίσουμε, η νίκη δεν θα είναι το να χρηστώ εγώ δήμαρχο ή οποιοδήποτε ε, ένα αρχομανής ή ένα άνθρωπο τη εξουσία. Το βασικό χρέο είναι να αλλάξουμε τη ζωή μα και σε αυτό δεν κάνουμε πίσω. Ωραία, λοιπόν, θα τα δούμε όλα, θα τεθούν κάποια ερωτήματα. Ειλικρινά γνωρίζεις και πώς λειτουργώ. Είμαι ένα παιδί της πόλης και αυτό λειτουργεί ουσιαστικά. Είμαι παιδί της πόλης γιατί κυκλοφορώ χωρίς κανένα φόβο, χωρίς κανένα πάθος, χωρίς κανένα αποκλεισμό στην πόλη από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αυτό σημαίνει ότι εισπράττω, mm -hmm. παίρνω από την πόλη και αυτός ο πλούτος της κοινωνίας που ζω έρχεται πολλές φορές στο βαθμό που έρχεται και στην εκπομπή. Τα ερωτήματα λοιπόν που θα τεθούν ή τουλάχιστον αυτά τα χρηστικά ζητήματα που θα θέσω εγώ έχουν να κάνουν με αναφορές τη κοινωνία θα πω για μια φορά ακόμη ότι σε ό,τι έχει να κάνει με τα λεγόμενα ποιοτικά χαρακτηριστικά, αυτά που κατά την προσωπική μου και όχι μόνο εκτίμηση, γιατί και άλλοι συμφωνούν, λείπουν από την πολιτική. Γι' αυτό τα συντάσω, τα φέρνω κοντά, γιατί αλλιώς δεν θα τα ανέφερα, γιατί κάποιος θα μπορούσε να βγει και να μου πει εντάξει, ο Δήμαρχο πρέπει να είναι σώνει και καλά ένα που τα λέει καλά, που έχει καλή σχέση με τη ρητορική. Επαναλαμβάνω ότι το θεωρώ σαν ένα προσθετικό στοιχείο. Έτσι. Γιατί έχω έναν καημό με τη γλώσσα, γιατί τη βλέπω και αυτήν να τη σκοτώνουν κάθε μέρα. Ακόμη, ακόμη και μέσα στο κοινοβούλιο, που εξορισμού θα έπρεπε εκεί πέρα να, να χρησιμοποιούμε ω ελληνικό κοινοβούλιο απτέ στην ελληνική γλώσσα. Έχουμε πρόβλημα. Ευγενή, εδώ σκοτώνουν ανθρώπου στη γλώσσα, θα, θα διστάζανε. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Εδώ απ υπάρχει μια πραγματικότητα στην οποία δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Λένε ή προσπαθούν να με πείσουν ότι, ξέρει, οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ δεν είναι πολιτικέ. Μάλιστα, δεν είναι πολιτικέ. Ρωτώ. Σε τι διαφέρει η μικρογραφία της Κατερίνης, της πόλης και των χωριών που έχουμε τόσο υποτιμήσει. Σε τι διαφέρει ως μικρογραφία από την εξή εικόνα. Ακούς το δημόσιο διάλογο, ακούς όσα περιγράφονται από το πρωί ως το βράδυ από τα μέσα ενημέρωσης και λες ότι ζω σε άλλο τόπο. Ακούς τη δυνατότητα επιτυχίας. Ακούς ότι σε λίγο θα βγεις από την κρίση. Ακούς ότι υπάρχει πρωτογενές πλεώνασμα, ότι υπάρχει ανάπτυξη, ότι υπάρχει αισιοδοξία και υπάρχει ελπίδα. Κάνει το κεφάλι σου έτσι. Βλέπει το διπλανό σου. Βλέπει το διπλανό σπίτι του δύο ανέργου ηλικία 19 έω 25 ετών. Βλέπει το συνταξιούχο που ζορίζεται να πληρώσει το ρεύμα ε, ή το τηλέφωνο. Βλέπει του ανθρώπου που ζουν με την αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του και λε: Μα είναι δυνατόν. Άλλο μου περιγράφουνε και άλλο ζω. Άλλο βιώνω. Πάμε τώρα στη μικρογραφία τη Κατερίνη. Διαβάζει τι εφημερίδε το τελευταίο διάστημα, ακού τι δημόσιε συζητήσει και λε: Όλα πάνε καλά τους τελευταίες, τις τελευταίες εβδομάδες και τους μήνες που θα διαρκέσουν, δεν ζω στην Κατερίνη, ζω σε ένα παράδεισο, όπου όλα συμβαίνουν. Όλα διορθώνονται, όλα γίνονται, όλα προγραμματίζονται. Υπάρχει οργασμός εργοταξίου και απόδοσης και αποτελεσματικότητας και λες, δεν μπορεί να είναι αυτή η πόλη που έβλεπα πριν από 3,5 χρόνια, δεν μπορεί να είναι η πόλη του κολυμπητηρίου που δεν λειτουργούσε τρία χρόνια. Δεν μπορεί να είναι η πόλη που οι άνθρωποι περπατούν στο πεζοδρόμιο, γιατί τα πεζοδρόμια στα πεζοδρόμια να πάβονται αναπαυτικά τα αυτοκίνητα. Είναι αυτή η αντίφαση που γεννιέται κυρίω από μια μονομανία να αναρχηθούν και πάλι στην εξουσία οι επαγγελματίε παράγοντε αυτού του τόπου. Ο άλλο δρόμο, αυτό που υποστηρίζουμε εμεί, είναι ότι θέλουμε να μιλήσουμε με ειλικρίνεια επί τη ουσία, επί του παρόντο, επί του μέλλοντο και επί του οράματο. Δεν δικαιούται κανεί να αφαιρέσει από αυτή την πόλη να ονειρεύεται κάτι μεγαλύτερο από τα αυτονόητα. Λοιπόν, θέλω ε, με βάση τα όσα ανέφερε ήδη, λειτουργώντα με ευτικά κατά την προσφυλή μου συνήθεια, να αρχίσω να θέτω τα ερωτήματα. Κυριολεκτικά επάνω σε αυτά που ήδη αναφέρει. Για να τα εξηχνιάσουμε κατά τι περισσότερο. Υπάρχει αυτή τη στιγμή η αίσθηση, συμφωνώ μαζί σου, επειδή είμαστε σε προεκλογική περίοδο, κάποιοι να έχουν βάλει τη μηχανή να δουλέψει τουλάχιστον σε σύγκριση με το πρόσφατο παρελθόν, και την Μεγάλη προσβολή της νοημοσύνης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου Η και το νιώθω. Υπέρτατη προσβολή της νοημοσύνης. Και το νιώθω λειτουργεί στο Πανελλήνιο και αν θέλεις εξορισμού, ε, σημαίνει και πολιτική. Δυστυχώς, αυτό Όχι. το πράγμα ονομάζεται σημαίνει, πολιτική. Σημαίνει παραπολιτική αυτό. Ναι, ωραία, ωραία. ωραία. Έτσι αυτό όμως... σημαίνει ευτέλεια και χειδεότητα. Δηλαδή, είναι ντροπή πλέον μετά από όσα έχουμε περάσει όλοι τα τελευταία χρόνια να λειτουργούμε με τα εργαλεία του παρελθόντος, γιατί θέλω να μιλήσουμε ειλικρινά με καθαρές, σταράτες και σκληρές κουβέντες. Πώς γίνεται οι άνθρωποι που υπηρέτησαν επί χρόνια. Η μήτρα ιδεολογική και πολιτική ήταν μια παλαιοκομματική διαδικασία που στην ουσία ήθελε να κλέψει την ψήφο όχι να την αποσπάσει, όχι να τον εμπιστευτεί, ήθελε να σου κλέψει την ψήφο. Και με τα ίδια εργαλεία, με την ίδια συνταγή, προσπαθούν και τώρα να πείσουν ότι ξέρετε, είμαστε οι καλοί τη προεκλογική περίοδου, αλλά με νομοτελειακή βεβαιότητα την επομένη των εκλογών θα εξαφανιστούμε και πάλι στο μικρό κόσμο του παραγωγισμού μα. Αυτό ζούμε τώρα. Λοιπόν, ξεκινάμε ακριβώ από αυτό. Υπάρχει κάτι το οποίο το κοιτάζουμε το ερμηνεύουμε και λέμε με το δικαίωμα του ελεύθερου πολίτη και κυρίω κατ' εξοχή του υποψηφίου, διότι εκ των πραγμάτων θα διαμορφωθεί το αντίπαλο δέος, Λέμε τα όσα λέμε. Ρωτώ, με ποια δυνατότητα ένας που έρχεται ναι. και έρχεται με τι ανατρεπτικές του διαθέσει, πέραν του ότι είναι καλύτερε όλων των προηγούμενων, με τι ε, όποιε συγκρίσει, ναι. με ποια δυνατότητα, η γενή δυνατότητα, η οποία να γίνεται κατανοητή και από τον κόσμο, μπορεί να έχει ένα πολιτικό προσωπικό διαφορετικού επίπεδου. Έρχεται ο Χρύσος Γιάννουλης, τον οποίο τον ακούμε, τον γνωρίζουμε, ότι έχει τη δική του ποιότητα. Δεν μπορεί όμως το one-man show να λύσει Όχι, τα προβλήματα. Θα χρειαστεί μία πολιτική ομάδα. Πώς γίνεται αυτή τη στιγμή, είσαι στη διαδρομή. Πώς γίνεται να πιστεύεις ότι μπορείς να βρεις τους καλύτερους μέσα σε αυτή την πόλη. Ποια είναι η διαδικασία. Η μεθοδολογία ποια είναι. Ο άλλος δρόμος εξορισμού είναι μια πολιτική και αυτοδιοικητική πρωτοβουλία που δεν έχει πρόβλημα να αντισταθεί στην πελατειακή σχέση, στη συναλλαγή. Μετέφρασέ το. Στην αναζήτηση θα το εξειδικεύσω σε Παράδειγμα θέλω. Στη... Ότι έρχεται κάποιο ο οποίο σου λέει, Χρήστο, εγώ κοίταξε για να έρθω αλλά έχω προβλήματα. Ήρθε. Ήρθε. Δεν έχω... Ήρθε. Ήρθε. Είναι βέβαιο ότι ήρθαν. Ήρθε. Τι του λε αυτού, ήρθε άνθρωπο ο οποίο μου ζήτησε να ενταχθεί στο ψηφοδέλτιο λέγοντά μου ότι η παρουσία του μεταφράζεται σε 2.500 χιλιάδε σταυρού. Αυτό είναι πολύ, έχει μείνει Σιόπισα. πολύ. Σιώπησα. Με το... Ακούω προχθέ ότι ισχυρίζεται ενώπιον ακροατηρίου ότι του ζητήσαμε να συμμετέχει. Σιωπώ. Δεν απαντώ στην ευτέλεια και την χειδαιότητα. Θα τον είδατε σε δημόσιε φωτογραφίε προσχώρηση. Προσχώρηση. Σταματώ πού? εδώ. Ήρθε σε σένα δηλαδή. Πριν από 1,5 μήνα. Όχι. Πού κατέληξε. Όχι σε εσά. Σα παραπέμπω στα δημοσιεύματα των προηγούμενων ημερών. Καλά. Τώρα θα το επεξεργαστεί ο κομπιούτερ και θα μου δώσει την απάντηση. Συναλλαγή. Διαπλοκή. Ζώνε επιρροή βουλευτών, κομματικών γραφείων, παραγόντων. Λένε ότι οι αυτοδιοικητικέ εκλογέ δεν είναι βουλευτικέ εκλογέ. Ρωτώ ευθέω. Έχει κανείς την αίσθηση ότι αυτά τα δύο στις ε, στερεότυπες παραδοσιακές παλαιοκομματικού τύπου ε, ομάδες εξουσίας δεν λειτουργούν όσοι συγκοινωνούν τα δοχεία. Μπορεί να με πείσει κανείς ότι η μίζωνος σημασίας, η εκλόγιμη, ε, πώς να το πω, η... Οι δυνατέ υποψηφιότητε δεν είναι συγκοινωνούντα δοχεία με βουλευτικά γραφεία και ζώνε επιρροή κομματικών παραγόντων. Μπορεί να μου πείσει κανένα, αν θέλουμε να μιλάμε τη γλώσσα τη αλήθεια, αν θέλετε να υποκριθούμε ότι ζούμε σε έναν άλλο κόσμο ε, ή έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα δεδομένα, να δεχθώ ότι κάνω λάθο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι τώρα στι αυτοδιοικητικέ εκλογέ τα βουλευτικά γραφεία και οι κομματικοί μηχανισμοί τροφοδοτούν με κάποιου υποψηφίου που στις εθνικές εκλογές θα αρχίσει η, αντι... η... η αντιστροφή, όπου οι ίδιοι πάλι οι άνθρωποι θα, θα τρέχουν στα... πίσω από τους βουλευτές. Τα αντίστοιχα κόμματα. Εξηγήστε Σωστά. μου που είναι ο καθαρός, ο αμυγής, αυτοδιοικητικός χαρακτήρας. Ούτε για ανέκδοτο, μα δεν το συζητάμε τώρα. Και μόνο που το αναλύεις, εγώ θεωρώ ότι λέμε κάτι που δεν θα χρειαστεί απόδειξη. Ούτε, ούτε σαν ανέκδοτο. Ρωτώ όμω, διότι εδώ έχουμε την επίφαση τώρα. Εφόσον έχουμε συνομολογήσει περί τη αληθεία, αυτό είναι. Εδώ Εκεί είναι. είμαστε, ο τώρα άλλος, τι κάνουμε. Ο άλλο δρόμο είναι και ο πιο δύσκολο δρόμο. Ποιο είναι εκλόγιμο κατά τον άλλο δρόμο. Ο καθαρό. Ο, ο καθαρός. έντιμο. Αυτό που δεν έχει καμία εμπλοκή, δεν έχει συμμετάσχει στο αλυσβερίσι. Βεβαίω. Έχετε τον τρόπο να τον βρείτε. Είναι ο λόγο, είναι η ψυχή, είναι το πρόγραμμα, είναι το όραμα, είναι οι πρωτοβουλίε, είναι αυτά που περιγράφουμε ω ανάγκη και θα τα εξηγήσω αμέσω μετά. Είναι οι άνθρωποι που δεν συμμετείχαν σε αυτό το αλυσβερίσι. Δεν συμμετείχαν σε αυτόν τον ε, μυστικιστικό Διάλογο, επί πολλά χρόνια. Εσύ, 500 ψήφου σε μένα, εγώ θα σε βοηθήσω σε εκείνε τι εκλογέ. Από αυτό το μηχανισμό εσύ, από τον άλλο μηχανισμό ο άλλο. Πράγματα που δεν παράγουν έργο για του πολλού, παράγουν έργο για του λίγου. Ο, ο άλλος νόμα, δρόμος, Δεν ξέρω, εγώ, είναι εγώ το έτσι το λέω. Μπορεί να είναι παραγοντισμός, ναι. μπορεί να είναι μια α, αέναη σχέση. Με την εξουσία που κάποια στιγμή γίνεται και μανία, γίνεται και επάγγελμα. Εμεί δεν έχουμε επάγγελμά μα στην πολιτική. Εμεί έχουμε ω αποστολή και χρέο να πούμε ότι στην παρούσα συγκύρια δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με τα υλικά που μα οδήγησαν εδώ. Ε, στραπατσαρίστηκαν οι ζωέ εκατομμυρίων ανθρώπων, ισοπεδώθηκαν οικονομικέ τάξει, τάξει εργαζομένων, τάξει επιστημόνων, πόλει, χωριά, βρίσκονται παρατημένα και παραμελημένα. Γιατί? Γιατί θεωρούμε ότι ξέρει και ένα Δήμο, ένα πολιτικό μηχανισμό σαν το Δήμο, αυτά μπορεί να κάνει ή αυτά θέλει να κάνει ή αυτά οραματίζεται να κάνει, με άξονα και κατεύθυνση πάλι του λίγου και όχι του πολλού. Η δική μα πρωτοβουλία. Γι' αυτό και είναι πολύ πιο δύσκολη η αυτα οραματιζεται να κανει με αξονα και κατευθυνση παλι τους λιγους και οχι του πολλου η δικη μα πρωτοβουλια γι αυτο και ειναι πολυ πιο δυσκολη η στρατολογηση ε, η προσέλκυση ανθρώπων που θα κάνουν το βήμα, γιατί έχει μέσα το στοιχείο του χρέους, δεν έχει το στοιχείο της συναλλαγής, δεν έχει το, στοιχείο της τακτοποίησης, δεν έχει το στοιχείο του ελάτε να κάνουμε μια νέα ομάδα παραγόντων. Έχει το στοιχείο ελάτε να αλλάξουμε τη ζωή μας. Να πούμε στον κόσμο ότι η πολιτική είναι το εργαλείο και η αυτοδιοίκηση είναι το εργαλείο για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Όχι ο παραγοντισμός, όχι τα κόμματα, όχι η εξάρτηση από τα κόμματα με τον τρόπο που συνήθισαν να θεωρούν ότι είναι πολιτική, ένας άλλος δρόμος. Αυτό είμαστε εμεί. Είναι πιο δύσκολο, αλλά είναι πολύ πιο αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Και θα σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί ακούω διάφορα ε, παραφιλολογικά, ε, διάφορες αστιότητες ότι δυσκολευόμαστε, για παράδειγμα, να κάνουμε ψηφοδέλτιο. Ε, το ακούω κυρίως από οι επαγγελματίε του παραγοντισμού, που έχουν να προσφέρουν στην κοινή γνώμη τη Κατερήνη άπειρε εισπηδήσει και μεταπηδήσει είτε σε αυτοδιοικητικού οργανισμού είτε σε πολιτικού χώρου. Ακούω ότι δυσκολευόμαστε. Θέλω να του πω ότι η δυσκολία που έχουμε είναι στη διαλογή των ανθρώπων. Το λέω με πολύ μεγάλη σεμνότητα το διαλογή, δεν ξέρω αν είναι ο πλέον δόκιμο όρο. Αλλά από του καλύτερου να βρούμε του ακόμα καλύτερου που θα πούνε μπροστά. Είμαι παρόν σε αυτή τη μάχη. Όχι γιατί θέλω να χρηστώ δημοτικό σύμβουλο ή να κάνω τον Γιανούλη Δήμαρχο. Θέλω να αλλάξω την πόλη, τον Δήμο. Θέλω να κάνω τη ζωή μου καλύτερη, με ελπίδα, αισιοδοξία και προοπτική. Δεν μου αρκούν τα μπετά, δεν μου αρκούν τα σίδερα, δεν μου αρκούν μόνο οι αναπλάσει τα δέχομαι και τα σέβομαι ως ουσιαστική συμβολή στην καθημερινότητα μιας πόλης. Θέλω μια πόλη όμως που μπορεί να κρατά ζωντανού τους ανθρώπους. Κανένα συμφέρον, κανένα κόμμα, κανένα βουλευτή, κανένα παράγοντα, καμιά ματαιοδοξία. Η μάχη που δίνουμε είναι για τη ζωή μας, δεν είναι για τη ζωή κανενός άλλου. Εμείς αναζητούμε τρόπους έτσι ώστε η κοινωνία της Κατερίνης, ο Δήμος της Κατερίνης, να έχει έναν δήμαρχο και ένα δημοτικό συμβούλιο που θα ελέγχονται από του δημότε. Δεν θα ελέγχει ο δήμαρχο και η δημοτική σύμβουλη του δημότε. Γιατί εγώ αυτή την εικόνα έχω για την πόλη. Ναι. Όλα αυτά βεβαίω πρέπει να τα παραδειγματίσουμε, έστω και με έναν θα έλεγα επιδερμικό τρόπο, ίσα ίσα για να γίνουν περισσότερο αντιληπτά. Γιατί ω θεωρήματα, ω θεωρήσει, νομίζω Είναι ότι περιέχονται. Φρακτικό. Ναι, ναι, συμφωνώ απόλυτα. Εγώ σε ακούω ευχάριστα, γιατί πρώτα απ' όλα γνωρίζει ότι μια παρόμοια κίνηση προσπάθεια την οποία την έφτασα στο 12 παρα 5 για να καταθέσω συνδυασμό mm -hmm. στις προηγούμενες εκλογές, ήταν ακριβώς αυτά τα κίνητρα. Και ακόμη νιώθω περήφανος γιατί επέλεγα όντως, διάλεγα. Δεν ερχόταν όποιος να είναι. Παρά τις ανάγκες που είχα, δεν ενέτασα στον συνδυασμό εκείνων ανθρώπους που δεν είχαν την έξωθεν καλή μαρτυρία, που δεν τους είδα σε αγώνες, που δεν τους ένιωθα σαν ανθρώπους του εμείς και όχι οι φιλοτομαριστές. Έχω... Είναι ξεκάθαρο, το καταλαβαίνω αυτό που μου λες. Έχω και μια απορία, γιατί κάποια στιγμή ακούω τον ορισμό ότι αυτό είναι εκλόγιμος, αυτό είναι γνωστό. Ε, γνωστός. Θέλω να ρωτήσω κάτι με πλήρη ειλικρίνεια, τον καθένα από εμάς. Έχει την εντύπωση ότι ο τρόπος που γίνονται οι αυτοδιοικητικές εκλογές ε, έχει καμία σχέση με αυτά που διατυπώνονται στο δημόσιο διάλογο, ότι η προσέλκυση της ψήφου η προσέγγιση των ψηφοφόρων θα γίνει με βάση το αν θέλουμε τρία σχολεία, δύο περιφερειακού, πέντε μέγαρα μουσική και έξι αναπλάσει. Θέλουμε να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Η προσέγγιση γίνεται, ξέρει: Είμαι ο κουμπάρο σου, είμαι ο φίλο σου, είμαι ο συγγενή σου, είμαι το κόμμα σου, είμαι το σόι σου, είμαι ο άνθρωπο που θέλω να μου δώσει μία ακόμα ευκαιρία. Ρωτώ γιατί όμω αυτή την ευκαιρία. Με ποιο στόχο, Να υπηρετήσουμε τι να υπηρετήσουμε μία λογική ενό Δήμου που θα έχει και τα στοιχεία τη παράγκα, δηλαδή απλά να είμαστε εμεί που θα ξαναναλάβουμε την εξουσία χωρί κάποιο συγκεκριμένο στόχο, προγραμματικό οραματισμό ή εν πάση περιπτώσει τη διαμόρφωση συνθήκων που όντω θα αλλάξει τη ζωή. Γιατί ζητάμε την ψήφο από το Δημότη, απλά για να μα δώσει μια ευκαιρία να νομιμοποιήσουμε την εκλογιμότητά μα. Δεν είμαι ούτε ο του ουτοπία, ούτε θορβάμων. Ξέρω τι σημαίνει εκλογική διαδικασία, ξέρω τι σημαίνει πώ μπορεί να πείσει κάποιον να ψηφίσει ή να επιλέξει. Απλά θέλω να αναρωτηθώ δημόσια, δεν έχουν και αυτά ένα χρονικό ορίζοντα. Δηλαδή, μετά από 8 χρόνια, όταν ζητάς την ψήφο του Δημότη, δεν πρέπει να το απαντήσει στο γιατί. Γιατί θέλω να πάω στο συμβολικό αριθμό 13 και να έχω τη διοίκηση για να προσφέρω στην τελευταία πενταετία αυτά που δεν μπόρεσα να προσφέρω στην οχταετία. Γιατί εγώ ζητώ ως δημοτικός σύμβουλος υποψήφιος να με επιλέξεις και πάλι με βάση αυτή την αξιακή διαδικασία, γιατί με το σόι σου, ο κουμπάρο σου ή ανήκουμε στον ίδιο κομματικό χώρο, αλλά δεν θέλεις να σου θέσω το ερώτημα, ξέρεις, τι θα κάνεις ακριβώς και για τα υπόλοιπα πέντε χρόνια. Ε, σε ποια οραματική προσπάθεια θα ενταχθείς, με ποιον τρόπο θα λύσεις αυτονόητα προβλήματα, τα χωριά της Κατερίνης, που είναι παραμελημένα, δεν έχουν νερό να πιούν, και να ποτίσουν τα χωράφια του. Αυτό είναι μια ζωτική ανάγκη που δεν έχει λυθεί με έναν μακροπρόθεσμο τρόπο, γιατί αυτό παράγει και οικονομικά αποτελέσματα. Σε αυτά δεν συζητάμε. Για τι ανάγκε τη πόλη δεν συζητάμε. Για το πώ εκατοντάδε άνθρωποι, πτυχιούχοι, προκομμένοι, θα μπουν στον ιστό του μηχανισμού και τη διοίκηση ενό Δήμου, δεν συζητάμε. Συζητάμε πώ απλά θα διαμοιράσουμε και πάλι μια εξουσία μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων που έχουν πλέον καταστεί, και θα το πω με πλήρη ειλικρίνεια, με πολύ μεγάλη ευθύτητα, ζούμε μία επετηρίδα επαγγελματιών παραγόντων της αυτοδίκησης και της πολιτικής. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Μάλιστα. Που δεν ε... θέλει τίποτα νέο, το αποδομεί, το χλεβάζει, ε, με μία έπαρση και με μία θρασίτητα διαμορφώνεται μία αντίληψη ιδιοκτησιακή, ότι ξέρετε αυτός ο Δήμος είναι το δικό μας φέουδο. Πού πάτε εσείς, ποιοι είστε εσείς. Εμείς είμαστε η κοινωνία. Εμείς δεν είμαστε πίσω στα γυάλινα τείχη, όπου στο δικό μας μικρό κόσμο φαντάζουν όλα, όλα τακτοποιημένα, αλλά αυτό είναι αναντίστοιχο με αυτό που νιώθει πραγματικά ο κάτοικος της Λαγόραχης, του Αγίου Δημητρίου, της Εξοχής, που βλέπει γιατί με παρατήσαν, ρωτάει. Γιατί με παρατήσαν. Και δεν ξέρω τι έχουν να το απαντήσουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Λοιπόν, ε, ουσιαστικά έχουν να το απαντήσουν αυτό στο οποίο τελικά καταλήγει τραγικά να συμφωνεί, να συμμετέχει, να έχει τη συνενοχή του και όλα αυτά. Γιατί υπάρχει και αυτή η αλήθεια που δυστυχώ. Και ξέρεις τις τι του απαντάνε μετά, Ευγένεια. Ευγένεια. Ξέρει τι του απαντάνε μετά. Ναι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο, θα τα κάνουμε την άλλη πενταετία, αλλά μην ξεχνά ότι έχουμε άλλου συνεκτικού δεσμού. Ε, είμαστε του κόμματο. Ε, έχουμε κομματική ναι, ε, ναι. τάξη. Έχουν ανάλογα με την περίπτωση, yeah. έχουν το αντίθετο. Μία απάντηση. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει μαζί σου τώρα να κάνω την προσπάθεια να δω, να εκμεύσω και να αποδώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν προφανώς κάποιοι να πιστούν από εσένα σήμερα, προφανώς... Εμείς δεν θέλουμε να πείσουμε κανέναν, ναι, θέλουμε αλλά... να μας εμπιστευτούν. Ναι η σχέση στην πολιτική. Η πολιτική είναι η μόνη λύση για να αλλάξουμε τη ζωή μας. Η πολιτική, όσο και αν έχει αποδομηθεί, όσο καχυποψία και αν υπάρχει, ε, όσο χλεβασμός και αν υπάρχει, όσο και αν είναι ε, γενικευμένη η αντίληψη ότι όποιος ασχολείται με την πολιτική, κάτι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του, ότι δεν ασχολούνται οι καθαροί, οι έντιμοι άνθρωποι με την πολιτική. Αυτό είναι ο βασικός μας εχθρός. Όχι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Τι να κάνουμε. Συμφωνώ απολύτα, καθημερινά από εδώ δίνω έναν αγώνα, εδώ και πολλά χρόνια, για να αποδείξω ακριβώ αυτό, ότι δεν μπορεί να κασμονίμω και μάλιστα συνειδητά, διότι από ένα σημείο και μετά γίνεται συνειδητά τα χλωρά που λέει ο λαό μαζί με τα ξερά. Ακριβώς. Να τελειώσουμε με αυτό. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, όπω και δημόσια καταγγέλλω καθημερινά ότι δεν είμαστε και όλοι Έλληνε. Διότι μπορώ να το φτάσω μέχρι εκεί με αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί από τι συμπεριφορέ μα αποδεικνύεται και πώ αγαπάμε αυτή την πατρίδα, που την αφήνουμε απ' έξω, κυρίω από την τοπική αυτοδιοίκηση, λε και δεν έχει σχέση η πατριωτική ψυχή με αυτό που συμβαίνει στην περιφέρειά μας, στον τόπο μας, στο σπίτι μας, στη σχέση μας με τους, με τους ε, συμπολίτες μας. Και πατρίδα, όπως εύστοχα το παρατηρείς, είναι ο τόπος μας. Ε, πατρίδα και πραγματικό καθήκον προς την πατρίδα δεν είναι ούτε να κλέβουμε την ψήφο των δημοτών, ούτε να του δίνουμε μια εικόνα α, μακιγιαρισμένη, φτιασιδωμένη, χωρίς να περιέχεται το στοιχείο της αλήθειας. Δηλαδή τι θέλω να πω. Εμεί αυτή τη στιγμή δεν υποτιμούμε το πρακτικό, δεν προσπαθούμε να έχουμε μια θεωρητική προσέγγιση για την πολιτική και την αυτοδιοίκηση. Αλλά πρέπει να επισημάνουμε και τον κίνδυνο ότι είναι εξόχω πολιτικά ζητήματα το γεγονό ότι μια σειρά από πολιτικέ που είναι απέναντί μα κινδυνεύουν να ευνουχίσουν την τοπική αυτοδιοίκηση. Ότι εκτό από τη διαχείριση τη ανάπλαση μια πόλη, του κυκλοφοριακού, τη ανακύκλωση, τη διαχείριση των απορριμμάτων, των υποδομών, των δημόσιων υποδομών, έχουμε και ένα πιο σημαντικό ζήτημα να δούμε. Τι είδου αυτοδιοίκηση θέλουμε. Θέλουμε πραγματικά να είναι τοπική κυβέρνηση. Εάν λοιπόν στυνόμαστε στα τέσσερα καθημερινά και δεν λέμε με ευθύτητα στον κόσμο ότι ξέρει η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμο σου κινδυνεύει να ευνοχιστεί, να γίνει ένα μικρό μαγαζάκι, μια μικρή άτολμη άβουλη και μοιραία δημόσια υπηρεσία που στην καλύτερη περίπτωση θα εκδίδει πιστοποιητικά. Αυτό δεν μπορεί να το λύσει μόνη της η πόλη, οι κάτοικοι και οι δημότες. Πρέπει να συνεισφέρουν στο να υπάρχει μια διοίκηση στο Δήμο Κατερίνης και σε όλη την Ελλάδα που θα πούν όχι. Όχι στη μείωση του 60% της χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όχι βρεφονιπιακή σταθμή χωρίς κόσμο. Όχι σχολεία που θα ψοφάνει τα παιδάκια από το κρύο. Όχι υποδομές δημόσιες φιλέτο προς τους ιδιώτες, γιατί απέτυχε η διοίκηση του Δήμου να διαχειριστεί την ομαλή τη, λειτουργία τους. Όχι κολυμβητήρια που τα παιδιά θα παγώνουν από το κρύο και μόνο δύο μήνες πριν τις εκλογές θα μπαίνει το πετρέλαιο και θα ανάβουν τα καλοριφέρ. Ενεργειακή αυτάρκεια. Θα λέμε πράγματα πρακτικά που στην καθημερινότητα του πολίτη θα τον οδηγούν στο να νιώθει και πιο ζεστά στην πόλη του. Ρωτώ και δεν ξέρω αν διατυπώνεται ε, με εύστοχο τρόπο. Πόσοι από αυτού του ανθρώπου που αγαπάμε αυτή την πόλη, που ζούμε σε αυτή την πόλη, που νιώθουμε κάτι για αυτή την πόλη, την έχουμε μέσα στην καρδιά μα και δεν την βλέπουμε σαν κάτι εχθρικό, σαν κάτι ξένο, σαν κάτι που ίσω και θα θέλαμε να αποδράσουμε από αυτό, Η απάντηση δεν δίνεται από την τηλεόραση. Η απάντηση δίνεται από τον καθέναν ξεχωριστά ε, και μέσα από την ψυχή του. Ναι. Θέλω να πω το εξή. Ότι έχουμε όντω ένα σύστημα, εγώ θα πω κάτι περισσότερο, σε επίπεδο αφορισμού πάλι και δεν φοβούμαι τις λέξεις, είναι ξεκάθαρο αυτό, η έννοια είναι που διαμορφώνουν τα πράγματα και όχι οι λέξεις, ότι έχουμε όντως στοιχεία νεογκανκστερισμού μέσα στην πολιτική όποια αναφοράς. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχουμε όντως στοιχεία ενός νεοφασισμού στην διοίκηση όποια αναφοράς. Έχουμε ετσιθελισμό, έχουμε κεσαρισμό, έχουμε εγώ τα ξέρω. Και εγώ θα το κάνω. Εσύ το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γαυγίζει από το μικρόφωνο σου ή τέλο πάντων να ενοχλεί την κοινωνία εναντίον μα. Αυτέ λοιπόν οι απόλυτε και σαρικέ λογικέ υπάρχουν. Εμένα εκείνο από που με διαβάζει. Ενισχύθηκαν όμω, Ευγενεί. Ενισχύθηκαν από αυτού του παράγοντε στου οποίου συμμετείχαμε και συνδιαμορφώσαμε. Αυτό το κατάντημα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό δεν απογαλακτιζόμαστε εύκολα, αγαπητέ Χρήστο. Διότι αν ήμασταν πραγματικά αθώοι όλου του αίματο, αυτή τη στιγμή θα είχαμε ξεκαθαρίσει τη στάση μα. Από την αξιοπρέπειά μα και μόνο, θα είχαμε πάρει θέση. Είμαι έτοιμο ε, κυρίω πριν ασκήσω κριτική σε οποιονδήποτε να κάνω αυτοκριτική. Αυτοκριτική που λέει ότι δεν καταλαβαίνω γιατί στην πολιτική και την αυτοδιοίκηση οι άνθρωποι που θα ηγηθούν. Δεν έχουν καμία εξοικείωση με τον όρο συγγνώμη, με τον όρο έκανα λάθο, με τον όρο μπορώ να προσαρμόσω ή να διορθώσω τα λάθη μου, ακούγοντα την κοινωνία και του δημότες. Όλα αυτά τα δείγματα που περιγράφει των αυτοκρατορικών συμπεριφορών, τη ε, παντογνωσία των αυτοδικητικών ε, αρχόντων, κυρίω πηγάζουν από την εσωτερική έλλειψη ανάγκη λογοδοσία. Η διαδικασία των εκλογών είναι στιγμιαία. Η διαδικασία της αποτελεσματικής διοίκηση είναι διαρκής. Τι θέλω να πω. Εγώ αυτό που νιώθω μέσα μου είναι ότι ως Δήμαρχος Κατερίνης δεν επιθυμώ να λειτουργήσει ο Δήμος και κλεισμένων των θυρών την επομένη της εκλογής μου. Ω Δήμαρχο Κατερίνης θέλω το οποιοδήποτε βήμα ή οποιαδήποτε πρωτοβουλία να περιέχει και το στοιχείο τη συμμετοχή. Είναι πολύ απλά, δεν ανακαλύπτουμε την πυρίτιδα, απλά έχουμε χάσει αξίε, δημοκρατικέ παραδόσει. Γιατί η εξουσία έγινε μία υπόθεση όπω το περιέγραψα και πριν, παράγκα. Δόσε πάρε. Βουλευτή. Δήμαρχο, δημοτικό σύμβουλο, κομματικό παράγοντα. Όλοι περπατάμε με τα χέρια σταυρωμένα στον πεζόδρομο, ρίχνουμε μερικέ ηρωνικέ ή απαξιωτικέ ματιέ στου υπηκόου ψηφοφόρου. Ξέρουμε ότι ω άλλοι Παπαγιανόπουλοι του έχουμε δεμένου εδώ, γιατί υπάρχει το ισχυρό κόμμα και αγνοούμε τι ανάγκε τη ζωή. Αγνοούμε το, το άφωνο ακροατήριο που μπορεί ποτέ να μην ορθώσει ε, άποψη απέναντί σου, αλλά πληγώνεται Πικραίνεται, απομακρύνεται, πάει στη γωνία και μετατρέπεται στον πολύ ε, σκληρό τιμωρό όχι τη πολιτική, τη ζωή του τη ίδια. Γιατί όσοι ε, εκφεύγουν και πηγαίνουν στα άκρα, είναι και μια επίκαιρη συζήτηση. Στην ουσία τους έχει οδηγήσει αυτού του είδου η συμπεριφορά. Για να επανέλθω όμω στην Θα πόλη. Θα πρέπει να πάμε σε κάποιε διαφημίσεις, Θα μου το επιτρέψεις αγαπητέ μου, μετά. να πάρουμε και τι μας, τις χρειαζόμαστε. Υπολείπεται άλλο τόσος χρόνο, ικανότατο θεωρώ για να πούμε πολλά πράγματα. Θα τεθούν και επιμέρους ερωτήματα, να είστε βέβαιοι, γιατί υπάρχουν απορίες, δικές σας απορίες. Εγώ έχω την υποχρέωση να τις μεταφέρω. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.